Ό,τι δεν μας αρέσει το κόβουμε, άλλωστε δεν είναι ζωντανό, έτσι. Λοιπόν, βρισκόμαστε στο γήπεδο του νησίου, Τετάρτη σήμερα, 13 Αυγούστου του 2014. Προηγήθηκε το φιλικό του Νησαϊκού της επιστροφής της ομάδος στα πεπραγμένα της Μαθίας με τον Εθνικό Κλειδιού. Δεν έχει σημασία το αποτέλεσμα, φυσικά δεν θα αναφερθούμε εξ αρχής στο παιχνίδι, θα αναφερθούμε στη νέα προσπάθεια που γίνεται από την ομάδα μέχρι πρώτην ως πρόεδρος του Αστέρα Αλεξάνδρειας ο Πόλος ο Χρυσουζίδης. Πλέον μια καινούργια προσπάθεια με τον Νησαϊκό. Αλλά ο πιο αρμόδιος θα μας την πει ακριβώς πως είναι η ιστορία είναι ο Πόλος ο Χρυσουζίδης. Πόλη. Κάναμε μια μεγάλη προσπάθεια να επαναφέρουμε τον ιστορικό σύλλογο του Νησαϊκού στα ποδοσφαιρικά δρόμενα της Μαθίας. Η ομάδα μας εδώ, ο Αστέρας Αλεξάνδρειας, ήταν μια ομάδα, η Ακαδημία Αστέρας Αλεξάνδρειας, είχε την υποδομή αυτή και σε συνεργασία με κάποιους ανθρώπους από το νησί θα μετονομαστεί η ομάδα από Αστέρας Αλεξάνδρειας, το μεγάλο το ποδοσφαιρικό τμήμα, θα ονομαστεί Νησαϊκός. Πιστεύω ότι αυτή η προσπάθεια θα βρει σύμφωνη όλη τη γνώμη εδώ του Δημοτικού Διαμερίσματος Νησίου. Οι άνθρωποι έχουν αγκαλιάσει με την πρώτη επαφή που κάναμε την προσπάθεια αυτή που θέλαμε της εικόνευσης και πιστεύω ότι ο χρόνος για μας, αφού έχουμε την οργάνωση και έχουμε και την υποδομή, θα είναι, πιστεύω, ο μεγαλύτερος γιατρός για να φτιάξουμε ό,τι καλύτερο είναι για αυτή την ομάδα. Προσπάθεια γίνεται, έχουμε μάθει να δουλεύουμε και στα δύσκολα και στα εύκολα. Η κρίση αυτή όμως, βλέπετε, όπως βλέπετε, έχει επηρεάσει πάρα πολλές ομάδες. Προσπαθούμε όλοι να συνδράμουμε έστω οικονομικά στο μέτρο του εφικτού ο καθένας και νομίζω ότι θα έχουμε μια επιτυχημένη χρονιά. Στόχοι μας είναι η παραμονή, το πιο βασικό κομμάτι είναι αυτό και η καλλιέργεια των υποδομών από πίσω, των μικρών τμήματων, οι οποίοι σιγά σιγά θα επαδρώνουν την πρώτη ομάδα. Κάλυψες τη δεύτερη ερώτηση που ήταν οι στόχοι. Πες μας τι σχέση θα έχει ο Αστέρας Αλεξάνδρειας, η Ακαδημία, με τον Νησαϊκό. Θα είναι δηλαδή ο προπομπός ο Αστέρας Αλεξάνδρειας. Ο Αστέρας Αλεξάνδρειας θα είναι ο προπομπός ώστε να ενσωματώνεται η μεγάλη ομάδα. Και αυτό θα γίνεται κάθε χρόνο, από το παιδικό τμήμα να ανεβαίνουν, να επανδρώνουν τη μεγάλη ομάδα κάποια παιδάκια, αυτά τα οποία φυσικά θα είναι και έτοιμα για να μπορούν να ανταγωνιστούν στο πρωτάθλημα της Α2. Πολύ ευχόμαστε αυτή η προσπάθεια να βρει θετική ανταπόκριση που μας είπες ότι ήδη βρίσκει στο χωριό. Ευχόμαστε υγεία πάνω απ' όλα, καλή δύναμη και ό,τι επιθυμείτε πραγματικά για αυτή τη νέα προσπάθεια. Εγώ εύχομαι σε όλα τα σωματεία μια καλή χρονιά, πετυχημένη, χωρίς τραυματισμούς, να βγαίνουμε από τους αγωνιστικούς χώρους τα παιδιά που αγωνίζονται υγιεί και πιστεύω ότι αυτό είναι και το μεγαλύτερο μέλημα, η προσπάθεια που κάνουν όλα οι άνθρωποι, οι παράγοντες, προπονητές, ποδοσφαιριστές, το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο που είναι η αγάπη τους και ο ζήλο που δείχνουν. Πολύ ευχαριστώ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Συνεχίζουμε τις δηλώσεις από το γήπεδο του νησίου. Γιώργος Πατρίκας μαζί μας, ο νέος προπονητής του Νησαϊκού, της νέας προσπάθειας αυτής της ομάδος, της φετινής, της επιστροφής ουσιαστικά του Νησαϊκού στα πεπραγμένα της Μαθίας. Coach, θα θέλαμε λίγο και τη δική σου άποψη, γενικά τα συναισθήματά σου για αυτή την προσπάθεια και ποιοι είναι οι στόχοι της ομάδας. Γεια σας και από μένα. Προσπαθούμε να επαναλειτουργήσουμε και το καταφέραμε το Νησαϊκό ξανά μετά από σχεδόν 10 χρόνια. Είναι μια προσπάθεια που δημιουργήθηκε μέσα από κάποιους ανθρώπους οι οποίοι είχαν στο όνειρό τους να ξαναδημιουργηθεί αυτή η ομάδα. Οι στόχοι μας είναι το να δημιουργήσουμε μια καλή ομάδα σε αυτή την κατηγορία που θα μπορέσει να σταθεί επάξια και σαν ομάδα αλλά και σαν όνομα. Γιατί όσοι θα θυμούνται, ο Νησαϊκός από παλιά ήταν μια ομάδα πρότυπο. Αυτό θα κάνουμε, θα προσπαθήσουμε με όλες τις δυνάμεις μας και σαν προπονητής και οι παίκτες και η διοίκηση η καινούργια να το καταφέρουμε και να πάμε την ομάδα όσο γίνεται πιο ψηλά. Coach, εμείς σας το ευχόμαστε. Ευχόμαστε καταρχήν υγεία και όλα τα άλλα στην πορεία. Καλή επιτυχία. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.